Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, βιντεάκι. Έχουμε κάποιες μερούλες να ξύσουμε. Λοιπόν, έχω πάρει και ένα κουπόνι εδώ. Το δείχνω έτσι, ρε παιδί μου, εντάξει, να έχουμε μια αγωνία για τις προβλέψεις. Λοιπόν, είναι Παρασκευή σήμερα. Θα βγάλουμε και προβλέψεις για μετά. Έχουμε πάρει εδώ γκολ στα κέρδη 10 κομμάτια. Πει ο φίλος μου, τον έστειλε και να πάντα πάρει. Και του λέω, πήγαινε πάρουμε κάποια κομμάτια μονόευρα, ό,τι βρεις. Και μου πήρε τα συγκεκριμένα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε, να πω ότι θα ανεβάσω πιο τακτικά τώρα βίντεο με προβλέψεις, γιατί ξεκινάνε και σιγά σιγά τα πρωταθλήματα. Οπότε θα υπάρχει λίγο περισσότερη πρόβλεψη για τα παιχνίδια. Τουλάχιστον ανεβάζουμε δύο φορές την εβδομάδα για προβλέψεις. Και τα σκράτς είναι αναλόγως στις μέρες που θα υπάρχουν και τα κενά και ο χρόνος. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν ξέρω αν θα φανεί, παιδιά, αλλά έχω φάει και ένα χτύπημα εδώ, όπως βλέπετε. Το φάγα σήμερα στη δουλειά. Ας να πάνε. Λοιπόν, νομίζω έχω αρκετές μέρες να ξύσω μόνο έδρα. Πάρα πολλές, νομίζω. Κάτι 2 ευρώ και 5 ευρώ παίζαμε τώρα τελευταία. Το πρώτο δεν είχε απολύτως τίποτα. Και έχουμε βρει και μία φορά το κύπελλο σε αυτά. Το ρημάδι δεν ξύνει καλά. Δεν μεταξύ ξύνει, αλλά έχω το στο δάχτυλο που έχω, που το έφαγα και δεν μπορώ να το πιέσω προς τα κάτω. Ελπίζω να μην το περάσουμε κανένα κύπελο και δεν το δούμε καθόλου και το περάσουμε σαν σύμβολο. Από το παιδί άρχισε να κλαίει. Εδώ έχουμε μια νικούλα. Στο πρώτο έχει προσδοκίες για καλύτερα, αλλά δεν βγήκε κάτι. Λοιπόν, 1 ευρώ. Λοιπόν, συνεχίζουν, παιδιά. Έπεσε λίγο το κλειψάκι εδώ από το τρίποδο, κοντά να φύγει το κινητό. Καταλάβαμε έγκαιρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λέω, θα τη βγάλω μόνο με 1 ευρώ. Τόσο χάλια δηλαδή. Να τουλάχιστον στα μονόευρα το μόνο θετικό είναι ότι έχει μια μικρή χασούρα σε σχέση με 5 ευρώ και τα υπόλοιπα, και 3 ευρώ. Τα 2 ευρώ είναι λίγο πιο μαζεμένα. Αλλά τα μόνο ευρώ έχουν αυτό, ότι για να πάρεις μια καλή νίκη πρέπει να αξίσεις τόνους από αυτά. Για να πεις ότι κάτι θα βγάλεις και αν σου δώσει ποτέ. Είναι το θέμα να είσαι τυχερός και να σου κάτσει εκείνη τη στιγμή ένα τυχερό δελτίο. Και γενικότερα δεν ξέρω, δεν θυμάμαι να έχω δει εγώ σε αυτά τα συγκεκριμένα κάτι σαν μεγάλο ή κέρδος. Λοιπόν, 3 κομμάτια έμειναν. Δέτε. Να μείνουμε το 1 ευρώ. Πλήρης αποτυχία. Έλα βρε, έλα βρε, δώσ' το, είσαι αυτό, είσαι το άλλο, έστω. Πάλι καλά. Ένα, πάμε. Παιδιά, δεν το περίμενα καθόλου, έχει 10 ευρώ αυτό. Αλογικά έχει, αφού δίνει και στο κύπελο, με το συνηθέζει 10 ευρώ. Πάρα πολύ ωραίο, ένα δεκάρικο. Νομίζω το έσωσε και μάλιστα βγήκε και με κέρδος κιόλας. Φαντάζομαι αυτό δεν θα έχει τίποτα. Ευτυχώς, ευτυχώς, ευτυχώς. Λοιπόν, μια ιδιαίτερη χαρά με το δεκάρικο. Όπως βλέπετε εδώ, πάρα πολύ ωραίο. Στρογγυλότατο, όταν βλέπεις μηδενικό. Και άλλο 1 ευρώ, οπότε βγήκε το κέρδος. Και έχουμε άλλο 1 ευρώ παραπάνω κέρδος. Λοιπόν, θα πάμε, παιδιά, όσοι μπορείτε να βοηθήσετε λίγο στο κανάλι,
για να κάνω κάποιο βίντεο με, με καμιά pay save για τον Αύγουστο. Όσοι μπορείτε βοηθήστε στο κανάλι με κάποιο share, like, subscribe και οτιδήποτε, και θα κάνω πάλι κάποιο διαγωνισμό σίγουρα λίγο πριν τον Αύγουστο, πριν το 15 Αύγουστο βασικά, κάποιο διαγωνισμό με pay save card, και θα δω πως θα το κανονίσω πάλι αυτή τη φορά. Έπεσε ο φακός, δεν πειράζει. Εν πάση περιπτώσει, όσοι μπορείτε βοηθήστε και όσοι μπορείτε να γίνετε μέλη, θα βοηθήσει και σε αυτό πάρα πολύ. Να πω τώρα ένα όμορφο βράδυ σε αυτό το βίντεο και θα τα πούμε βίντεο με τις προβλέψεις. Φιλιά σε όλους.